Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε και πάλι που μας τιμάτε με την παρουσία σας. Πάντα παραπάνω κοπέλες παρά άντρες, αλλά δεν πειράζει, καλό τούτο. Λοιπόν, έχουμε τη χαρά σήμερα να έχουμε μαζί μας την Δόκτωρ Μέμνια Θεοδόρου, η οποία θα μας μιλήσει για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει στη ζωή και γιατί αποφάσισε να πάρει τη ζωή της στα χέρια της και να κάνει το κάτι το διαφορετικό, το οποίο να εμπλουτίσει τη ζωή της ακόμα περισσότερο. Έτσι, με δυο λόγια να σας πω ότι η Μέμνια στα 32 της, πετυχημένη οδοντίατρο στο Λονδίνο, αποφάσισε, μετά που κάτι της συνέβηκε στη ζωή, να πάρει δυναμικά μέτρα για να βρει το νόημα της ζωής και γιατί ταιριάζει τώρα να μιλήσουμε για ιστιοπλοεία, η οποία Μέμνια στην προσπάθεια της για 5 μήνες μπήκε μέσα σε έναν ιστιοπλοϊκό μαζί με 20 αγνώστους και γύρισε τον κόσμο σε έναν πολλά challenging διαγωνισμό που ξεκινά από την Αγγλία και γυρίζει τον κόσμο με ιστιοπλοϊκό. Πριν να προχωρήσουμε να δούμε ένα βίντεο, όπως ξέρετε πάντα ξεκινούμε με βίντεο inspirational για που να έχει σχέση με το θέμα. Για 10-15 λεπτά περίπου να πάρει τούτο και στη συνέχεια η Μέμνια να μας πει τα δικά της. Υπάρχει εδώ μια φωτογραφία εστιοπλοϊκού, η οποία μπήκε πριν ακόμα γνωρίσω τη Μέμνια, που διερωτάται κάποιος γιατί το εστιοπλοϊκό, η επιχειρηματικότητα, η καινοτομία, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε στον οργανισμό, που κολλούν. Όσοι γνωρίζετε από εστιοπλοεία, για να μπορέσει να κινηθεί, πρέπει να βρει τον αέρα των κατάλληλων και τότε να σπρώξει το καράβι να κινηθεί. Επίσης, αν δεν βρίσκεις τον αέρα, πρέπει να κάνεις το λεγόμενο tack, δηλαδή να αλλάξεις τα πανιά σου με τέτοιον τρόπο που να έβρεις τον αέρα για να σου δώσει την όθηση. Το ίδιο συμβαίνει και με την επιχειρηματικότητα, με τα startups ή με οποιαδήποτε επιχείρηση. Για να μπορέσεις να προχωρήσεις, δεν πάεις πάντα ευθεία. Κάποιες φορές πάεις δεξιά, κάποιες φορές πάεις αριστερά, κάποιες φορές πάεις πίσω, κάποιες φορές πρέπει να βάλεις μηχανή για να σε σπρώξει λίγο. Απλώς πρέπει να είσαι διατεθειμένος να ξέρεις πού θέλεις να πάεις και με τον ένα ή τον άλλον τρόπο να καταλήξεις εκεί. Άρα, μέσα από την ιστορία που να μας διηγηθεί η Μέμνια, θεωρώ ότι να καταφέρουμε να πάρουμε τα δικά μας συμπεράσματα, γιατί είναι σημαντικό να ακολουθούμε τον αέρα και να κάνουμε pivoting, όπως λέγεται στα επιχειρηματικά, ή να κάνουμε tack, όπως λέγεται στα ιστιοπλοϊκά. Τώρα, λοιπόν, να προχωρήσουμε με το βίντεο που σας έλεγα και μετά στη συνέχεια με τη Μέμνια. Ευχαριστώ πολύ τους γονείς της Μέμνιας που μας τιμούν με την παρουσία τους και εύχομαι καλή ακρόαση. The wisest person I ever met in my life. A third grade dropout. Wisest and dropout in the same sentence is rather oxymoronic. Like jumbo shrimp. Mm-hmm. Like fun run. Ain't nothing fun about it. Like Microsoft Works. Y'all don't hear me. I used to say like country music, but I've lived in Texas so long, I love country music now. I hunt, I fish, I have cowboy boots and cowboy, y'all, I'm a black neck, redneck. Do you hear what I'm saying to you? No longer oxymoronic for me to say country music. And it's not oxymoronic for me to say third grade and dropout. That third grade dropout, the wisest person I ever met in my life who taught me to combine knowledge and wisdom to make an impact was my father. A simple cook, wisest man I ever met in my life. Just a simple cook. Left school in the third grade to help out on the family farm, but just because he left school doesn't mean his education stopped. Mark Twain once said, I've never allowed my schooling to get in the way of my education. My father taught himself how to read, taught himself how to write, decided in the midst of Jim Crowism, as America was breathing the last gasp of the Civil War, my father decided he was going to stand and be a man. Not a black man, not a brown man, not a white man, but a man. He literally challenged himself to be the best that he could all the days of his life. I have 4 degrees. My brother is a judge. We're not the smartest ones in our family. A third grade dropout daddy. A third grade dropout daddy who was quoting Michelangelo saying to us, boys, I won't have a problem if you aim high and miss, but I'm going to have a real issue if you aim low and hit. A country mother quoting Henry Ford saying, if you think you can or if you think you can't,
You're right. I learned that from a third grade drop. Simple lessons. Lessons like these. Son, you'd rather be an hour early than a minute late. We never knew what time it was at my house because the clocks were always ahead. My mother said for nearly 30 years, my father left the house at 3:45 in the morning. One day she asked him, why, Daddy? He said, maybe one of my boys will catch me in the act of excellence. I want to share two things with you. Aristotle said, you are what you repeatedly do. Therefore, excellence ought to be a habit, not an act. Don't ever forget that. I know you're tough, but always remember to be kind. Always. Don't ever forget that. Never embarrass Mama. Mm-hmm. Yeah. If Mama ain't happy, ain't nobody happy. If Daddy ain't happy, don't nobody care. But, you know, I'll tell you. Next lesson. Lesson from a cook over there in the galley. Son, make sure your servant's towel is bigger than your ego. Ego is the anesthesia that deadens the pain of stupidity. Y'all might have a relative in mind you want to send that to. Let me say it again. Ego is the anesthesia that deadens the pain of stupidity. Pride is the burden of a foolish person. John Wooden coached basketball at UCLA for a living, but his calling was to impact people. And with all those national championships, guess what he was found doing in the middle of the week? Going into the cupboard, grabbing a broom, and sweeping his own gym floor. You want to make an impact? Find your broom. Every day of your life, you find your groom. You grow your influence that way. That way you're attracting people so that you can impact them. Final lesson. Son, you're going to do a job. Do it right. I've always been told how average I can be. Always been criticized about being average. But I want to tell you something. I stand here before you, before all of these people, not listening to those words, but telling myself every single day to shoot for the stars, to be the best that I can be. Good enough isn't good enough if it can be better, and better isn't good enough if it can be best. Let me close with a very personal story that I think will bring all this into focus. Wisdom will come to you in the unlikeliest of sources, a lot of times through failure. When you hit rock bottom, remember this. While you're struggling, rock bottom can also be a great foundation on which to build and on which to grow. I'm not worried that you'll be successful. I'm worried that you won't fail from time to time. The person that gets up off the canvas and keeps growing, that's the person that will continue to grow their influence. Back in the 70s, to help me make this point, let me introduce you to someone. I met the finest woman I'd ever met in my life. Mm-hmm. Back in my day, we'd have called her a brick house. This woman was the finest woman I'd ever seen in my life. There's just one little problem. Back then, ladies didn't like big old Lyman. The Blind Side hadn't come out yet. They like quarterbacks and running backs. Griffiths dance, and I find out her name is Trina Williams from Lompoc, California. And we were all dancing, and we're just excited. And I decide in the middle of dancing with her that I would ask her for a phone number. Trina was the first one. Trina was the only woman in college who gave me her real telephone number. The next day, we walked to Baskin and Robbins ice cream parlor. My friends couldn't believe it. This has been 40 years ago, and my friends still can't believe it. We go on a second date, and a third date, and a fourth date. Mm-hmm. We drive from Chico to Vallejo so that she can meet my parents. My father meets her. My daddy, my hero, he meets her, pulls me to the side and says, is she psycho? But anyway, we go together for a year, 2 years, 3 years, 4 years. By now, Trina's a senior in college. I'm still a freshman, but I'm working some things out. I'm so glad I graduated in four terms. Nixon, Ford, Carter, Reagan. So now it's time to propose. So I talk to her girlfriends, and it's California, it's in the 70s, so it has to be outside, have to have a candle, and have to have, you know, some chocolate. And listen, I'm from the hood. I had a bottle of Boone's Farm wine. That's what I had. She said yes. That was the key. I married the most beautiful woman I'd ever seen in my life. Y'all ever been to a wedding, and even before the wedding starts, you hear this. How in the world? And it was coming from my side of the family.
married, we have a few children, our lives are great. One day, Trina finds a lump in her left breast. Breast cancer. 6 years after that diagnosis, me and my two little boys walked up to mommy's casket. And for 2 years, my heart didn't beat. If it wasn't for my faith in God, I wouldn't be standing here today. If it wasn't for those two little boys, there would have been no reason for which to go on. I was completely lost. That was rock bottom. You know what sustained me? The wisdom of a third grade dropout. The wisdom of a simple cook. We're at the casket. I'd never seen my dad cry. But this time I saw my dad cry. That was his daughter. Trina was his daughter, not his daughter-in-law. And I'm right behind my father about to see her for the last time on this earth. And my father shared three words with me that changed my life right there at the casket. It would be the last lesson he would ever teach me. He said, son, just stand. You keep standing. You keep standing, no matter how rough the sea, you keep standing. And I'm not talking about just water. You keep standing. No matter what, you don't give up. And as clearly as I'm talking to you today, these were some of her last words to me. She looked me in the eye and she said, it doesn't matter to me any longer how long I live. What matters to me most is how I live. I ask y'all one question, a question that I was asked all my life by a third grade dropout. How you living? How you living? Every day ask yourself that question, how you living? Here's what a cook would suggest you to live this way. That you would not judge. That you would show up early. That you'd be kind. That you'd make sure that that servant's town is huge and used. That if you're going to do something, you do it the right way. That cook would tell you this, that it's never wrong to do the right thing. That how you do anything is how you do everything. And in that way, you will grow your influence to make an impact. In that way, you will honor all those who have gone before you, who have invested in you. Look in those unlikeliest places for wisdom. Enhance your life every day by seeking that wisdom and asking yourself every night, how am I living? May God richly bless y'all. Thank you. Δυνατή ιστορία που μας φέρνει στην πραγματικότητα, αλλά είναι οι δυνατές ιστορίες που μπορεί μερικές φορές να καθορίσουν τη ζωή μας. Μερικά από τα highlights. Excellence is a habit, not an act. No problem if you aim high and missed, but I have a problem if you aim low and hit. Always remember to be kind. Never embarrass mama. Τότε μάθαμε το καλά. Make sure your servant's towel is bigger than your ego. Ένα από τα σοβαρά θέματα που υπάρχει ανάμεσα μας στην Κυπριακή πραγματικότητα, να το θέσουμε ομαλά. You want to make an impact, find your broom. Να είσαι ταπεινός βασικά και να κάνεις όλες τις δουλειές. If you are going to do a job, do it right. Shoot for the stars. Rock bottom can also be a great foundation. Και ο παπάς του, third year dropout, έμαθε το βασικά, don't judge, show up early, be kind, have a servant's towel, do it the right way. Με αυτά τα λίγα θα ήθελα να καλωσορίσω τη Μέμνια για να μας πει τα δική της ιστορία. Και ελπίζω να απολαύσετε την παρουσίασή της. Να γίνει μισό λεπτό η αλλαγή στο PC. Όταν τελειώσει η Μέμνια, μπορούμε, αν θέλετε, να κάνουμε ερωτήσεις-απαντήσεις και να μάθουμε περισσότερα. Ξέχασα να πω ότι η Μέμνια είναι σε έναν διαγωνισμό International Greeks στην Αγγλία, όπου διαγωνίζεται
και μπορούμε να ψηφίσουμε μέχρι τις 31 Δεκάτου. Υπάρχουν πληροφορίες έξω για όσους θέλουν να μάθουν. Επίσης υπάρχουν έξω κάποια leaflets για όσους θέλουν να πάσουν 5 μήνες γύρω του κόσμου. Υπάρχει ακόμα και μια σελίδα που μπορεί κάποιος να γράψει τα email του για να είναι σε επαφή με τη Μέμνια και να μαθαίνουμε τις περιπέτειες της, οι οποίες από ό,τι κατάλαβα μέσα σε 5 λεπτά που σε μίλησα, έκαμε skydiving, εκολύμπησε με καρχαρίες, παίζει πιάνον και πολλά άλλα. Τώρα σε 5 λεπτά φαντάζομαι τι άλλο έχει κάνει. Λοιπόν, καλή ακρόαση. Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Θα ήθελα με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον Χρήστο που με κάλεσε και τον Πίτερ Λάζο φυσικά που κανόνισε αυτή την ομιλία. Να κλείσω τον PC εδώ. Απλά να σας πω ότι όταν με πήρε τηλέφωνο ο Χρήστος να μιλήσουμε για την ομιλία αυτή για να έρθω, μου συστήθηκε καταρχήν σαν ένας ζωγράφος, ο οποίος για βιοποριστικούς λόγους δουλεύει στη ΣΥΤΑ. Αυτό με έκανε να χαμογελάσω, γιατί αμέσως αναγνώρισα ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι εκεί έξω, με πολλά κρυμμένα ταλέντα και επιθυμίες και ότι δεν ταυτιζόμαστε όλοι κάτω από μια ταμπέλα αυτή του πρωταρχικού επαγγέλματος μας. Έτσι και εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να σας συστηθώ. Είμαι μια μουσικός, μια ιστιοπλός, μια επίδοξη μελλοντική συγγραφέας που εργάζομαι ενίοτε σαν οδοντίατρος για βιοποριστικούς λόγους. Είμαι εδώ σήμερα μαζί σας για να μοιραστώ μια ιστορία, τη δική μου ιστορία. Πολλοί από εσάς την έχετε ξανακούσει. Κάποιοι απλά έχετε ακούσει για το ιστιοπλοϊκό μου επίτευγμα και απλά να ρωτιέστε τι έκανε μια κοπέλα σαν εμένα να τα παρατήσει όλα, την ασφάλεια, τη σιγουριά της δουλειάς της και έχετε μια περιέργεια να δείτε τι έκανα, τι έμαθα από αυτό και αυτά θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Είτε έχετε ξανακούσει την ιστορία μου είτε όχι, κάθε φορά που ακούμε μια ιστορία παίρνουμε κάποια άλλα πράγματα από αυτήν την ιστορία ανάλογα με το που βρίσκεται και η δική μας ζωή τη συγκεκριμένη περίοδο. Έτσι εύχομαι να την απολαύσετε εξίσου, ακόμα και αν την έχετε ξανακούσει. Όπως είπε ο Χρήστος, ήμουν μέρος μιας ιστιοπλοϊκής ομάδας που ονομαζόταν Clipper Round the World Race. Η ομάδα μου ήταν το Great Britain. Αποτελείται ο αγώνας αυτός, είναι ένας διεθνής αγώνας ιστιοπλοϊκής. Αποτελείται από 12 σκάφη, πανομοιότυπα σκάφη, τα οποία ο σκοπός τους είναι να κάνουν το γύρο του κόσμου. Ιδρύθηκε από τον Sir Robin Knox Johnston, ο οποίος ήταν ο πρώτος άνθρωπος που έκανε όλο το γύρο της γης με ένα εστιοφόρο μόνος του, χωρίς καμία στάση, το 1969. Και έτσι ίδρυσε αυτό τον αγώνα. Γιατί είχε την ιδέα ότι ήθελε το όραμά του ήταν να δημιουργήσει, να δώσει την ευκαιρία σε ανθρώπους να πραγματοποιήσουν κάτι τεράστιο, ένα μεγάλο επίτευγμα, σε ανθρώπους καθημερινούς, το να κάνουν το γύρο όλο του κόσμου. Εγώ έκανα το μισό γύρο του κόσμου κατά ακρίβεια. Ξεκίνησα από την Αγγλία και έφτασα μέχρι την Αυστραλία, εδώ το πρώτο κομμάτι της Αυστραλίας, μετά κάναμε και το γύρο της Αυστραλίας, τελείωσα εδώ στο Σίδνεϊ περίπου. 18.000 ναυτικά μίλια και περίπου 5 μήνες με άλλους 20 ανθρώπους που ήταν στην ομάδα μου. Περάσαμε μέσα από θάλασσες που δεν μπορώ να σας περιγράψω, ότι για να σας πω είναι λίγο, ούτε σε ταινίες δεν μπορείτε να δείτε αυτές τις εικόνες. Και ξέρω ότι πάρα πολλοί από εσάς εδώ μέσα δεν έχετε κάποια ιδιαίτερη σχέση με την ιστιοπλοεία και όταν ακούτε ιστιοπλοεία αυτό που φαντάζεστε είναι αυτό. Κάποιους ανθρώπους να απολαμβάνουν τη ζωή με σαμπάνια στο χέρι, στο ηλιοβασίλεμα. Φυσικά και αυτό είναι κομμάτι της ιστιοπλοείας, είναι μέρος της ιστιοπλοείας, όμως δεν έχει τίποτα να κάνει με την αγωνιστική ιστιοπλοεία και δει με την ιστιοπλοεία ωκεανών. Διότι στην αγωνιστική ιστιοπλοεία δεν υπάρχει η δυνατότητα να σταματήσεις αν ο καιρός είναι κακός ή σε ένα αγώνα συνεχίζεις. Αλλά ακόμα και να σταματήσεις δεν μπορείς να πας κάπου, να πιάσεις λιμάνι, είσαι μέσα στη μέση του πουθενά. Οπότε πριν συνεχίσω, επειδή δεν έχετε πολλή ιδέα του τι εστί η αγωνιστική ιστιοπλοεία, θα ήθελα να σας παίξω ένα βίντεο. Έτσι, για να πάρετε μια ιδέα, το βίντεο αυτό είναι το τρέιλερ από τον ντοκιμαντέρ, το οποίο γυριζόταν πάνω στα σκάφη μας την ώρα που διαγωνιζόμασταν. Είχαμε ένα κάμεραμαν, ο οποίος, ναι. It's one of the world's toughest endurance challenges. The longest ocean race around the planet.
yet its crew are drawn from all walks of life, spanning three generations. Many are novices before completing extensive pre-race training. But even this cannot prepare them for the extremes Mother Nature has in store. From hurricane force winds to squalls that can knock a boat flat, and freezing temperatures to the blistering heat of the doldrums, the toughest, wildest conditions imaginable. All within the confines of a 70-foot boat in the middle of an ocean, often soaked to the skin and suffering sleep deprivation. I was just hoping and praying that someone would be able to get up there and help me as soon as possible. The stage is set for a roller coaster of emotions and experiences. 40,000 miles, 14 races, 12 identical boats, 6 continents, one unique challenge. This is the Clipper Round the World Yacht Race. Συναρπαστικό, έτσι. Απλά να σας ενημερώσω ότι αυτά τα σκάφη ονομάζονται stripped down racing yachts, το οποίο σημαίνει ότι από αυτά τους έχει αφαιρεθεί κάθε περιττή πολυτέλεια. Όπως για παράδειγμα δεν έχουν καμπίνες, δεν έχουν κρεβάτια. Κοιμόμασταν κυριολεκτικά ο ένας πάνω από τον άλλο σε κουκέτες μέσα σε ένα κοινό χώρο, στον οποίο ήταν και η κουζίνα μας. Ο κόσμος πήγαινε, ερχόταν 24 ώρες το 24ωρο, διότι διαγωνιζόμασταν 24 ώρες το 24ωρο. Κοιμόμασταν, ξυπνούσαμε κάθε 3 με 4 ώρες. Οι μισοί ήταν στο κατάστρωμα, οι μισοί κοιμόντουσαν, οι τρώγαν, μαγείρευαν, οπότε υπήρχε συνεχώς κίνηση. Η τουαλέτα μας, για παράδειγμα, δεν είχε πόρτα, διότι οι πόρτες κουβαλούν βάρος και το βάρος κάνει ένα σκάφος αργό, άρα δεν μπορεί να διαγωνιστεί. Το μόνο που είχαμε ήταν ένα ρούχο με φερμουάρ, που έκλεινε με φερμουάρ, το οποίο φυσικά δεν παρέχει καμία απομόνωση ούτε από ήχους ούτε από μυρωδιές. Για μπάνιο ούτε συζήτηση. Όταν είχα πάει σε μία από τις πρώτες παρουσιάσεις του Clipper, σήκωσα και εγώ το χέρι μου να ρωτήσω τον director. Του λέω, συγγνώμη, λέω, μπάνιο κάνουν στο σκάφος. Γέλασε. Αρχίσαν τις δικαιολογίες, τα σκάφη έχουν τη δική τους μυρωδιά, θα το προσέχεις, όλοι το ίδιο θα μυρίζετε. Εντάξει, οκ, κατάλαβα. Όταν ο καιρός ήταν ζεστός, πήγαιναμε στο πίσω μέρος του σκάφου, παίρναμε ένα κουβά με θαλασσινό νερό και αυτό ήταν το μπάνιο μας. Φυσικά, όταν στην πορεία ο καιρός έγινε πιο κρύος, δεν υπήρχε περίπτωση να βγούμε από όλα τα στρώματα που φορούσαμε για να πάμε στο πίσω μέρος του μπάνιου να κάνουμε μπάνιο. Ήταν περιττή πολυτέλεια. Επίσης, μην νομίζετε ότι οι άνθρωποι που συνήθως γράφονται σε αυτόν τον αγώνα είναι συνηθισμένοι σε συνθήκες σαν κι αυτές. Οι περισσότεροι από τους μισούς δεν έχουν ξαναπατήσει το πόδι τους σε σκάφη σαν κι αυτά. Είναι εντελώς καινούργιο στο άθλημα αυτό. Επίσης, και εγώ ήμουν σχετικά καινούργια στο άθλημα αυτό. Το Clipper έχει τη φιλοσοφία ότι ο καθένας από εμάς μπορεί να πετύχει αυτό το πράγμα, εάν του δοθεί η ευκαιρία. Και έτσι δεν στερεί την ευκαιρία από κανέναν. Οποιοδήποτε από 18 και πάνω μπορεί να κάνει αίτηση για να συμμετέχει σε αυτόν τον αγώνα. Η μεγαλύτερη γυναίκα που είχα στην ομάδα μου ήταν 74 χρονών. Φυσικά, όλοι πρέπει να περάσουν μια αρχική αξιολόγηση και 4 εβδομάδες πολύ σκληρού training, στο οποίο πρέπει να μάθουμε πάρα πολλά πράγματα από την αρχή, όπως το να οδηγούμε ένα σκάφος σε συνθήκες που δεν μοιάζουν καθόλου με τη Μεσόγειο, σε τεράστια κύματα, σε πολύ δύσκολες θάλασσες. Είναι πολύ δύσκολο να κάνεις κουμάντο το σκάφος σε αυτές τις συνθήκες, όμως το μάθαμε. Δεν υπάρχει αυτόματος πιλότος, όπως έχουν τα σκάφη πολυτελείας. Έπρεπε να μάθουμε να χειριζόμαστε όλα τα σχοινιά, τα οποία δεν ήταν λίγα. Καμιά φορά μοιάζαμε σούπα από σπαγκέτι, γιατί τα πανιά μας είναι τεράστια. Έχουμε περισσότερα πανιά από τα συνηθισμένα σκάφη. Είναι πολύ μεγάλο το σκάφος, 70 πόδια. Ναι, έπρεπε να μάθουμε να αλλάζουμε τα πανιά μας ακόμα και μέσα σε καταιγίδες, μπροστά στην πλώρη. Φυσικά με κίνδυνο ζωής, πάντα δεμένοι στο σκάφος, εννοείται, αλλά αν πέσει σε μια θάλασσα σαν κι αυτή, είναι μια διαδικασία να σε ξαναμαζέψουν.
Επίσης, δεν υπάρχει κάποιο κουμπί που πατάς και αλλάζει τα κουμπιά, τα πανιά, όπως έχουν τα μοντέρνα σκάφη. Γίνονταν όλα μηχανικά. Γιατί είναι μέρος του αγώνα. Ποια ομάδα μπορεί να το κάνει γρηγορότερα και καλύτερα. Και επίσης έπρεπε να μάθουμε να ανεβαίνουμε στο κατάρτι πάνω από 30 μέτρα ύψος, γιατί πολλές φορές χρειαζόταν να φτιάξουμε κάτι πάνω στο κατάρτι. Κάποιο σκηνή μπορεί να είχε πιαστεί εκεί πέρα, κάτι με τα πανιά μας. Άρα πολλές φορές έπρεπε να ανεβούμε, καθώς το σκάφος κινείτο. Και ενώ η θέα από εκεί πάνω είναι όντως καταπληκτική, όταν το σκάφος κινείται και ειδικά όταν βρει δύσκολο καιρό, πάνω στο κατάρτι υπάρχει πάρα πολύ κίνηση. Είναι σαν ένα ανάποδο εκκρεμές, να φανταστείτε. Και ο άντρας που είδατε ότι τραυματίστηκε στο τρέιλερ πάνω στο κατάρτι ήταν ο Τζον, ο οποίος ήταν μέρος της δικής μου ομάδας και τραυματίστηκε όταν ήμασταν περίπου στη μέση του Ατλαντικού, 2 εβδομάδες μακριά από οποιοδήποτε λιμάνι, από κάθε μεριά. Διασχίζαμε τον Ισημερινό και ανέβηκε πάνω για να φτιάξει κάτι. Σε μία απότομη κίνηση του σκάφους έβγαλε αυτό που ήταν ενωμένο με το tether του ονομάζεται, που ήταν ενωμένο με το σκάφος. Έτσι έφυγε, περιστράφηκε γύρω από το σκάφος, τραυματίστηκε άσχημα, έσπασε τον καρπό του, έσχισε τη μασχάλη του και κρεμόταν ημιλιπόθυμος πάνω στο κατάρτι. Έπρεπε να ανεβάσουμε εμείς το σκίπερ μας πάνω, γιατί εμείς ανεβάζουμε, εμείς τραβάμε τα σχοινιά για να ανέβει όποιος θα είναι να ανέβει πάνω, το πλήρωμα δηλαδή στο κατάστρωμα το κάνει αυτό. Ανεβάσαμε το σκίπερ μας για να τον βοηθήσει να κατεβεί και στη συνέχεια έπρεπε να σταματήσουμε το σκάφος, μια διαδικασία που παίρνει κάποια λεπτά, να τον ράψουμε, να ράψουμε το τραύμα του και να επαναφέρουμε τον καρπό του με έναν αυτοσχέδιο καλούπι που φτιάξαμε εκείνη την ώρα με τον ιατρικό εξοπλισμό που κουβαλούσαμε μαζί μας. Μπορεί να μην το γνωρίζετε, αλλά δεν υπάρχει κάποιος ειδικός γιατρός ο οποίος είναι μαζί μας. Την αποκλειστική ευθύνη για οποιοδήποτε σύμβαμα έχει ο σκίπερ, ο καπετάνιος, με βοήθεια από κάποια άτομα της ομάδας που έχουν κάποιες ιατρικές γνώσεις, όπως ήμουν και εγώ. Αλλά ποτέ δεν είχα σκεφτεί ότι οι γνώσεις μου να βάζω ράμματα θα μου είχαν χρησιμεύσει. Τέλος πάντων, στην ίδια παρουσίαση, και αυτός είναι ο Τζον που με πολύ χαμόγελο καημένος, με τα ράμματά μας, με ο σκίπερ. Εντάξει, το διασκεδάσαμε, γελούσαμε, τι να κάνουμε. Και σε εκείνη την παρουσίαση που είχα ρωτήσει για τον μπάνιο, επίσης είχα ρωτήσει εγώ, λέω, εντάξει. Όταν λέω, έχουμε σπασμένα χέρια, πόδια, ράματα, εντάξει, μπορούμε να τα χειριστούμε. Λέω, τι συμβαίνει σε περίπτωση που υπάρχει κάποιος πιο σοβαρός τραυματισμός, μια ανακοπή καρδίας, κάτι πιο επίγον ιατρικά, λέω, τι κάνουμε. Μου λέει, το αντιμετωπίζεις όπως μπορείς. Και λέω, συνέχισε να μου εξηγήσει και μου λέει, εντάξει, δεν υπάρχει κάποια ακολουθία, δεν σε συνοδεύει κάποιο σκάφος από το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε βοήθεια. Θα είσαστε τόσο μακριά από οποιοδήποτε σημείο της γης που το να πάτε σε ένα λιμάνι θα σας πάρει τουλάχιστον 2 εβδομάδες. Είσαστε εντελώς έξω από την εμβέλεια των ελικοπτέρων, δεν μπορεί να έρθει κάποιος να σας σώσει. Πρέπει να το αντιμετωπίσετε μόνοι σας. Και συνέχισε να μου πει ότι θα είμαστε τόσο μακριά από οποιοδήποτε σημείο της γης, ούτως ώστε οι κοντινότεροι άνθρωποι σε εμάς θα είναι οι αστροναύτες. Νόμισα ότι υπερέβαλε και εντάξει, φυσικά επειδή θέλω να get my facts right, έκανα λίγο research. Και στο ίντερνετ βρήκα ότι η απόσταση από το Cape Town μέχρι το Albany που φτάσαμε, γράφει εδώ είναι περίπου 9.000 χιλιόμετρα, είναι λίγο περισσότερο γιατί τα σκάφη ταξιδεύουν σε κυρτή, κυρτή γραμμή, δεν είναι ευθεία, οπότε είναι περίπου 10.000 χιλιόμετρα και η απόσταση από τη γη μέχρι το δορυφόρο είναι 400 χιλιόμετρα. Και έτσι, με πολύ γρήγορα μαθηματικά, η απόσταση από το Cape Town μέχρι την Αυστραλία είναι περίπου 25 φορές μεγαλύτερη από την απόστασή μας με τους αστροναύτες. Λοιπόν, έτσι κάθε φορά από εκεί και πέρα που βλέπαμε το satellite να περνά από πάνω μας, τους χαιρετούσαμε γιατί λέμε είναι οι άνθρωποι που είναι πιο κοντά σε εμάς αυτοί. Ναι. Μια άλλη ερώτηση που συνήθως καλούμε να απαντήσω είναι το τι τρώγαμε στο σκάφος. Οι προμήθειες που μπορούσαμε να κουβαλήσουμε ήταν περιορισμένες. Έπρεπε κάποιος, ένα άτομο από την ομάδα μας, να σκεφτεί εύκολες και γρήγορες συνταγές, να τοποθετήσει
Η ημερήσια ποσότητα αυτού που θα τρώγαμε 20 άτομα πρωί, μεσημέρι, βράδυ σε dry bags ονομάζονται, δηλαδή είναι αδιάβροχες ειδικές σκληρές σακούλες, γιατί τα σκάφη μπάζουν νερό, αν δεν το ξέρετε, οπότε όλα πρέπει να είναι προστατευμένα. Για το νερό μας φυσικά δεν μπορείς να κουβαλήσεις τόνους νερό, οπότε είχαμε σύστημα αφαλάτωσης. Φυσικά το νερό με την αφαλάτωση δεν έχει καθόλου ιχνοστοιχεία, ούτε έχει ιδιαίτερη ωραία γεύση. Γενικά η διατροφή μας δεν ήταν η πιο υγιής. Και παρότι ο φούρνος μας είχε ένα σύστημα το οποίο το κρατούσε παράλληλο στην επιφάνεια της θάλασσας, όταν τα σκάφη παίρναν αυτές τις κλίσεις, φυσικά είχαμε ατυχήματα στην κουζίνα. Γι' αυτό και ήταν υποχρεωτικό να φορούμε, ακόμα και όταν ήταν ζεστός ο καιρός, ήταν υποχρεωτικό να φορούμε τις ολόσωμες στολές μας, ούτως ώστε αν πεταχτεί καυτό νερό πάνω μας, να μην καούμε. Και τώρα που έχετε πάρει έτσι λίγο μια ιδέα από το πώς είναι η ζωή σε ένα σκάφος, σαν κι αυτό, θα σας δείξω ακόμα ένα βιντεάκι, το οποίο το γύρισε κάποιος, ένας από τους συναγωνιστές μου, πήγε μπροστά στην πλώρη και το γύρισε. Αυτή τη φορά, εκτός από τη θάλασσα, το πώς είναι η θάλασσα, θα ήθελα να σκεφτείτε ότι εκείνη τη στιγμή μέσα στο σκάφος βρίσκονται άτομα που κοιμούνται, που μαγειρεύουν, που τρώνε, που κάνουν socialize. Απλά φανταστείτε το. Εντάξει, το επαναφέραμε, δεν βουλιάξαμε. Αυτό που θέλω επίσης να θυμάστε είναι ότι στη κάμερα καταγράφονται μόνο οι καλύτερες στιγμές, γιατί όταν ήμασταν μέσα σε πραγματικές τρικυμίες, δεν υπήρχε περίπτωση κανένας να βγάλει τη κάμερα, γιατί κρατιόμασταν για τη ζωή μας. Αυτή που έχει περιγράψει καλύτερα το πώς είναι να οδηγείς στο Νότιο ωκεανό, αυτές οι εικόνες ήταν από τον Νότιο ωκεανό, ο οποίος Νότιος ωκεανός είναι εντελώς νότια, είναι ακριβώς πάνω από την Ανταρκτική και κάνει το γύρο του κόσμου. Τα κύματα είναι τεράστια, γιατί δεν υπάρχει κάποια στεριά πάνω στην οποία θα πέσουν για να σταματήσει το μέγεθός τους. Έτσι χτίζονται, γίνονται τεράστια γύρω από την υδρόγειο. Και φυσικά ο αέρας φυσάει από την Ανταρκτική, κάνει πάρα πολύ κρύο. Αλλά αυτή που έχει περιγράψει καλύτερα πώς είναι να οδηγεί στο σκάφος σε αυτές τις ηθίκες είναι η Έλεν MacArthur, η οποία κατήχε το ρεκόρ του πιο γρήγορου ανθρώπου που έκανε το γύρο του κόσμου με τις γης με ιστιοφόρο μόνη της. Περίπου 3 μήνες ήταν τότε, νομίζω κάποιος άλλος έχει καταρρύψει το ρεκόρ. Αλλά είπε, λέει, φανταστείτε να οδηγάτε ένα αυτοκίνητο με 150-160 χιλιόμετρα την ώρα. Κρατάτε σφιχτά το τιμόνι, τα δάχτυλα σας έχουν γίνει άσπρα και είσαστε συγκεντρωμένοι όταν πηγαίνετε 160 χιλιόμετρα την ώρα. Δεν μπορείτε να έχετε το ραδιόφωνο να είσαστε χαλαροί. Φανταστείτε, λέει, να πάρετε αυτό το αυτοκίνητο, να το βάλετε σε χωματόδρομο, τη νύχτα, σε βροχή και αφαιρέστε τους υαλοκαθαριστήρες, το γυαλί, τα φώτα και τα φρένα. Έτσι είναι να οδηγείς στον Νότιο ωκεανό. Επίσης, όπως σας είπα, έκανε πάρα πολύ κρύο. Η θερμοκρασία ήταν περίπου 4 βαθμοί Κελσίου. Όμως την αισθανόμασταν πολύ πιο κάτω, διότι ο αέρας από την Ανταρκτική είχε περίπου πάνω από 100 χιλιόμετρα την ώρα. Και όταν έβρεχε, η βροχή μας τρυπούσε τα μάτια τόσο πολύ που δεν μπορούσαμε να δούμε που πηγαίναμε και έτσι φορούσαμε τα ski goggles, τα γυαλιά που φοράς για σκι, για να μην μας τρυπά τα μάτια η βροχή, για να μπορούμε να βλέπουμε που πηγαίναμε.
Και παρά την ομίχλη και την κακοκαιρία, έπρεπε να είμαστε ξάγρυπνοι και να κοιτάμε γύρω μας, διότι υπήρχε περίπτωση να παίζουμε σε παγόβουνα. Στην περιοχή εκεί υπήρχαν παγόβουνα, αν και ευτυχώς δεν παίζαμε σε κάποιο, αλλά έπρεπε να μετράμε τη θερμοκρασία νερού, γιατί πολλές φορές λόγω της ομίχλης δεν μπορούσαμε να δούμε πέρα από κάποια μέτρα μακριά μας. Άρα έπρεπε να μετράμε συνεχώς τη θερμοκρασία νερού, γιατί αν έπεφτε ξαφνικά απότομα η θερμοκρασία του νερού, σήμαινε ότι ένα παγόβουνο έλειωνε κοντά μας, αν και μπορεί να μην μπορούσαμε να το δούμε εμείς. Φορούσαμε απίστευτα ρούχα, εγώ μέτρησα μέχρι και 7 στρώσεις αδιάβροχα, αλλά τίποτα δεν μπορούσε να μας κρατήσει ζεστούς σε αυτές τις συνθήκες. Είναι πάρα πολύ εύκολο κάποιος να σταθεί μόνο στις δυσκολίες αυτού του ταξιδιού, γιατί όντως ήταν πολλές και σίγουρα κάποιοι μπορεί να αναρωτιέστε γιατί αυτοί οι τρελοί πήγαν να κάνουν αυτό το πράγμα. Είναι μόνο για τρελούς. Όμως πολλές φορές να θυμάστε ότι οι δίπλα μας θα μας αποκαλέσουν τρελούς όταν πάμε να δοκιμάσουμε κάτι μεγάλο και διαφορετικό. Αλλά όταν θα βγούμε θριαμβευτές στην άλλη μεριά, μετά μας ονομάζουν ήρωες. Γι' αυτό να το έχετε υπόψη σας όποτε θέλετε να δοκιμάσετε κάτι που δεν έχετε ξαναδοκιμάσει. Και αυτές όλες οι δυσκολίες και όλοι οι κίνδυνοι έρχονται σε τεράστια αντίθεση με το τι αποκομίσαμε από αυτό το ταξίδι. Τα απίστευτα ηλιοβασιλέματα, χωρίς τίποτα άλλο στο ορίζοντα, αν και φωτογραφία δεν είναι πολύ καθαρή, αλλά τα απίστευτα ηλιοβασιλέματα ήταν μόνο ένα από αυτά τα θαύματα της φύσης που κοιτούσαμε για ώρες και δεν πιστεύαμε τα χρώματα που έπαιρνε ο ουρανός. Επίσης, το να οδηγούμε το σκάφος σε αυτές τις συνθήκες δεν ήταν πάντα τόσο τρομακτικό. Ναι, με τα κύματα ήταν τεράστια, όμως όταν βρισκόμασταν στην κορυφή αυτών των κυμάτων, μπορούσες να δεις για μίλια τον απέραντο ορίζοντα. Ένιωθες ότι όλος ο κόσμος ήταν δικός σου. Κοιτούσες και έβλεπες τη θάλασσα φρισμένη. Ήταν σαν να είχε μια δαντέλα από αφρό η θάλασσα. Και ξεκινούσε το σκάφος να κατεβαίνει αυτά τα κύματα με μια απίστευτη ταχύτητα και σου έδινε το απίστευτο αίσθημα της περιπέτειας, της ελευθερίας, της αδρεναλίνης. Ήταν απίστευτο. Και μετά το σκάφος σταματούσε σιγά σιγά στο πάτο του κύματος, πριν να το ξαναπάρουν τα κύματα για να ξανασυγχύσει την πορεία του. Και όταν ήσουν στο πάτο, γυρνούσες πίσω και έβλεπες ένα τείχος από ένα όγκο τεράστιο από νερό να σε ακολουθεί, να σε τρέχει από πίσω και έλεγες, δεν το πιστεύω τι μπορεί να φτιάξει η φύση και πόση δύναμη έχει η φύση. Δεν ξέρω πόσα μέτρα ήταν τα κύματα, δεν μπορείς να το μετρήσεις όταν είσαι μέσα στη θάλασσα, αλλά σίγουρα ήταν είσαμε δύο σπίτια, με δύο ρόφους σπιτιών, μπορεί και περισσότερο. Επίσης, κάτι άλλο που ήταν απίστευτα μοναδικό σε αυτό το ταξίδι ήταν όταν ξαφνικά στη μέση του πουθενά, στις πιο απομονωμένες περιοχές του πλανήτη, πέφταμε πάνω σε κάποια σημάδια ζωής. Δεν ξέρω πώς τα δελφίνια ήξεραν ότι ήμασταν στην περιοχή, δεν ξέρω πώς μας έβρισκαν, όμως αραιά και πού εμφανιζόντουσαν από το πουθενά σε τεράστια κοπάδια, εκατοντάδες, και πηδούσαν όλα μαζί ρυθμικά, αναδεκάδες, μας ακολουθούσαν, έπαιζαν με την πλώρη μας και μετά ξαφνικά εξαφανίζονταν πίσω στη θάλασσα, δεν ξέρουμε γιατί, εμφανίζονταν για λίγο, έπαιζαν, έφευγαν. Επίσης είδαμε φάλανες, οι οποίες πετάγοντας στο νερό μας χαιρετούσαν. Ήταν απίστευτο. Υπήρχε μια σύνδεση, ήξεραν ότι είμαστε εκεί. Είδαμε φώκες, είδαμε καρχαρίες, αλλά το πιο απίστευτο πράγμα για μένα που είδαμε ήταν τα άλμπατρος, γιατί είναι ένα πολύ μοναδικό θέαμα. Τα άλμπατρος βρίσκονται μόνο στις πιο απομονωμένες περιοχές του πλανήτη μας, είτε στο Νότιο Ωκεανό, είτε στο Βόρειο Ειρηνικό. Δεν είναι ένα θέαμα που μπορείς να το δεις πολύ συχνά. Δεν μπορούσες να τα μπερδέψεις για κάποια άλλα πουλιά. Είχαν ένα τεράστιο άνοιγμα φτερών. Δεν κούναν τα φτερά τους συνήθως, γλιστρούν μέσα στον αέρα, μας κοιτούσαν, αιωρούνταν από πάνω μας για μέρες. Κάποιες φορές ήταν για μέρες, μας ακολουθούσαν. Μας κοιτούσαν, έκανα βουτιές, έπαιρναν ψάρια, ξαναέβγαιναν. Μας έκαναν παρέα πολλές φορές. Νομίζω ότι και αυτά ίσως ήθελαν παρέα. Δεν ξέρω αν ακόμα θεωρείτε πως το ταξίδι αυτό είναι μόνο για τρελούς, αλλά αναμφισβήτητα ήταν η καλύτερη εμπειρία της ζωής μου, η καλύτερη απόφαση που έχω πάρει ποτέ, γιατί ανακάλυψα τον κόσμο, τον εαυτό μου και φυσικά τις απέραντες δυνατότητες και ικανότητες που έχουμε σαν άνθρωποι και ήταν όντως μια εμπειρία ζωής.
Και πολλοί από τους ανθρώπους οι οποίοι βρέθηκαν σε αυτό το ταξίδι μαζί μου είχαν γραφτεί γιατί ακριβώς ήθελαν μια περιπέτεια, έψαχναν κάτι, ήθελαν αδρεναλίνη, πολλοί από αυτούς. Όμως άλλοι τόσοι που είχαν γραφτεί σε αυτό το ταξίδι γράφτηκαν διότι είχαν περάσει κάποιες δυσκολίες στη ζωή τους, ήθελαν μια διέξοδο, ήθελαν κάποιο τρόπο να σκεφτούν τα πράγματα διαφορετικά. Και έτσι, κάπως έτσι, βρέθηκα κι εγώ σε αυτό το σκάφος. Μπορεί να ρωτιέστε γιατί κάποιος άνθρωπος θέλει να βάλει τη ζωή του σε κίνδυνο, όμως αν αυτός ο άνθρωπος νιώθει ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο να χάσει, αν όπως το βιντεάκι που είδαμε πριν νιώθει ότι έπιασε πάτο, ήταν πολλοί λόγοι για τους οποίους βρέθηκα εκεί. Καταρχήν ήμουν σε μια δουλειά η οποία νιώθω ότι με καταπίεζε, δεν ήμουν ευχαριστημένη, με μια ομάδα η οποία δεν ήταν supportive. Ήμουν σε μια σχέση η οποία για πολλούς λόγους ήταν δυσλειτουργική και αντί να κάνει τα πράγματα καλύτερα τα έκανε χειρότερα. Και φυσικά το κερασάκι στην τούρτα δυστυχώς ήταν όταν η αδερφή μου διαγνώστηκε με καρκίνο. Δυστυχώς η μάχη της ήταν άνηση και δεν κράτησε πολύ και μέσα σε λίγους μήνες δυστυχώς τη χάσαμε. Και αφού τη χάσαμε, η οικογένεια μου και εγώ φυσικά, χάσαμε και τη γη κάτω από τα πόδια μας για κάποιο διάστημα. Και φυσικά όλοι δυσκολευτήκαμε να ξαναβρούμε το δρόμο μας. Για πολύ διάστημα δεν ήθελα να βγαίνω, δεν ήθελα να γνωρίζω καινούς ανθρώπους, δεν ήθελα να συνεισφέρω, είχα χάσει τη διάθεσή μου, την ενέργειά μου. Και εντάξει, δεν θα διστάσω να πω ότι φυσικά ένιωθα ότι έπεσα σε κατάθλιψη, από την οποία ένιωθα ότι δεν μπορούσα να βγω καθόλου. Ό,τι και να προσπαθούσα, ένιωθα ότι χτυπούσα πάνω σε τείχους, ότι δεν μπορούσα να βρω τον τρόπο. Τα πράγματα στη δουλειά χειροτέρευαν και στη σχέση μου επίσης χειροτέρευαν και έφτασα στο σημείο να μην νιώθω καθόλου αυτοπεποίθηση. Έφτασα στο σημείο να πιστεύω για μένα κάποια πράγματα που έλεγε κάποιος άλλος για μένα, όχι αυτά που ήξερα εγώ ότι ήμουν. Έχασα κάθε αίσθηση πίστης για τον εαυτό μου και με λίγα λόγια ένιωθα μια γενική αποτυχία. Και έτσι τη δουλειά μου την κρατούσα γιατί είχα πάρει και εγώ ένα δάνειο όπως πολλοί από εσάς. Μάλλον είχα κάνει αίτηση για ένα δάνειο, για ένα σπίτι που ήθελα να πάρω. Και σε κάποια στιγμή, μετά από πολλούς μήνες αναμονής, μου είπαν ότι η συμφωνία ακυρώνεται. Την ακύρωσε αυτός από τον οποίο θα έπαιρνα το σπίτι. Και έτσι εκεί πραγματικά νιώθα ότι θα τα παρατήσω όλα και θα φύγω. Και αυτό έκανα. Άφησα το σπίτι που ενίκιαζα στο Λονδίνο, έστειλα τα πράγματα μου στην Κύπρο και απλά έφυγα με ένα εστιατόριο. Το αρχικό πλάνο ήταν να έμενα σε αυτό το ταξίδι μόνο για ένα μήνα, για λίγο καιρό. Αλλά έκανα κάτι που δεν έκανα ποτέ ξανά στη ζωή μου, το να φύγω χωρίς πλάνο, να μην έχω να επιστρέψω σε δουλειά ή σε κάποιες υποχρεώσεις. Είπα θα μείνω για όσο χρειάζεται. Και όταν βρήκα τον εαυτό μου από την αρχή, από την πρώτη στιγμή, να κοιτάζει τη στεριά που απομακρυνόταν όταν ήμουν σε αυτό το σκάφος, είχα πάρει την πρώτη γεύση από αυτό το εθιστικό αίσθημα της ελευθερίας, που μόνο η θάλασσα μπορεί να σου το προσφέρει αυτό το πράγμα. Τουλάχιστον έτσι πιστεύω εγώ, ίσως και τα βουνά. Γιατί μέσα στη μέση των ωκεανών δεν υπάρχει καμία περίσπαση. Δεν υπάρχει Facebook, δεν υπάρχουν emails, δεν υπάρχει Instagram, δεν υπάρχουν ειδήσεις, ίντερνετ, τίποτα. Μου δόθηκε πραγματικά η ευκαιρία, ίσως για πρώτη φορά, να κοιτάξω γύρω μου και μέσα μου απερίσπαστη, χωρίς τον καθημερινό βομβαρδισμό από ό,τι παίρνουμε στα emails μας και τις ειδήσεις και όλα αυτά. Και αντιλήφθηκα πόσο πολύ μας καταστρέφει ο μοντέρνος τρόπος ζωής, ας το πω έτσι, ότι μας επιβαρύνει, μας υποφέρουμε, διότι έχουμε απομακρυνθεί από τη φύση. Περπατάμε, κοιτούμε το κινητό μας, κοιτούμε κάτω, δεν παίρνουμε το χρόνο να κοιτάμε τη φύση, τον ήλιο, τα δέντρα, τον αέρα, πώς αλλάζει. Δεν παρατηρούμε γύρω μας, παρατηρούμε ένα κινητό καθημερινά. Και η φύση και το δέσιμο με τα πλάσματα της μπορεί να μας δώσουν μια απίστευτη γαλήνη, ηρεμία και αίσθηση ότι είμαστε ένα με το σύμπαν. Κάτι που δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Δεν ήμουν εγώ και το σύμπαν, ήμουν ένα με το σύμπαν. Και οι πράξεις που έκανα εγώ
και οι αποφάσεις που έπαιρνα πάνω στο σκάφος θα επηρέαζαν το αν θα ζούσα ή όχι. Αν παρατηρούσα τον άνεμο και άλλαζα τα πανιά μου, θα ζούσα. Αν δεν τον παρατηρούσα, μπορεί και να αναποδηγυριζόμασταν. Αλλά αυτό σου προσφέρει μια απίστευτη αίσθηση ότι ανήκεις κάπου, ανήκεις κι εσύ στο σύμπαν. Και όλοι οι δημιουργικοί άνθρωποι και οι άνθρωποι, οι πρωτοποριακοί και οι επιτυχημένοι, ξέρουν πόσο σημαντικό είναι αυτές οι στιγμές της προσωρινής απομόνωσης τους από τον βομβαρδισμό που παίρνουμε καθημερινά, για να μπορέσουν να συντάξουν τις σκέψεις τους και να δημιουργήσουν καινούργιες ιδέες. Ξέρετε ότι πολλοί πετυχημένοι άνθρωποι δεν βλέπουν καν ειδήσεις καθημερινά, δεν παρατηρούν ειδήσεις. Και δεν λέω να μην είστε ενημερωμένοι ή να μην συνεισφέρετε στον κόσμο που σας χρειάζεται με κάποιο τρόπο, αλλά υπάρχουν και άλλοι τρόποι, ή να γραφτείτε σε κάποιες φιλανθρωπικές οργανώσεις ή κάτι, αν θέλετε αυτό. Όμως η ενέργειά σας, η θετικότητά σας και το ηθικό σας το να είναι ακμαίος σας είναι πολύτιμα και δεν μπορείτε να τα αναλώνετε με αρνητισμούς, αρνητικές πεπιθήσεις, αρνητικά νέα, ούτε καν γύρω από αρνητικούς ανθρώπους οι οποίοι βρίσκουν ένα πρόβλημα για κάθε λύση και δεν σας βοηθούν να πάνε μπροστά. Σε αυτό το ταξίδι μου έμαθα, μεταξύ άλλων, πόσο σημαντική είναι η επιρροή των ανθρώπων γύρω μας, από αυτούς που περιβαλλόμαστε. Είτε τους διαλέγουμε αυτούς τους ανθρώπους να είναι στη ζωή μας, είτε βρίσκονται στη ζωή μας λόγω συνθήκων ή ακόμα και λόγω συγγένειας. Ο συγγραφέας Edmund Lee το είπε καλύτερα στα αγγλικά. Λέει, surround yourselves with the dreamers and the doers, the believers and the thinkers, but most of all, surround yourselves with those who see the greatness within you, even when you don't see it for yourself. Έτσι και εγώ, στον περίγυρό μου, είχα ανθρώπους στην ομάδα μου, οι οποίοι αντί να αναλώνονται στο πόσο δύσκολο και ακατόρθωτο θα είναι να διασχίσουμε τον νότιο ωκεανό και να ρίχνουν ένα στη ψυχολογία του άλλου, είχα ένα κύκλο ανθρώπων που έλεγαν «Οκ, αυτό το εγχείρημα είναι πολύ δύσκολο. Πολύ λίγοι άνθρωποι έχουν βρεθεί στον νότιο ωκεανό και ακόμη λιγότεροι τον έχουν διασχίσει. Πώς θα το κάνουμε?» Αντί να πούν θα ξεπαλιάσουμε, θα πεθάνουμε από το κρύο, είπαν «Οκ, πάρτε όσα πιο πολλά εσωθερμικά μπορείτε και βοηθήστε το ένα στον άλλο για να επιβιώσουμε». Αντί να πούν θα είμαστε σε τεράστιες θάλασσες, θα αναποδογυριστούμε, θα πεθάνουμε, είπαν «Οκ, ας εκπαιδευτούμε πάρα πολύ καλά, ούτως ώστε να μην αναποδογυριστούμε και επίσης ας εκπαιδευτούμε τι κάνουμε στην περίπτωση που αναποδογυριζόμαστε για να είμαστε έτοιμοι για τα πάντα». Είναι πολύ πιθανό, αν θέλετε να πετύχετε κάτι στο οποίο δεν έχετε ξαναδοκιμαστεί ή δεν έχετε ξαναδοκιμάσει στη ζωή σας, είτε αυτό πρόκειται στην προσωπική σας ζωή, είτε στην επαγγελματική σας ζωή, με κάτι καινοτόμο, με κάτι που θέλετε να φτιάξετε, που θέλετε να δημιουργήσετε, είναι πολύ πιθανό να βρείτε αντίσταση από τους γύρω σας και αυτό στο τέλος να σας αποθαρρύνει και εσάς τους ίδιους. Είναι πολύ σημαντικό να φροντίσετε συνειδητά, να διαλέγετε με ποιους μοιράζεστε τα όνειρά σας και τις σκέψεις σας και φροντίστε να περιβάλλεστε από ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν στις δυνάμεις σας και το τι μπορείτε να πετύχετε και σας τραβούν προς τα πάνω, ειδικά για τις στιγμές οι οποίες εσείς ήδη αφιβάλλετε αν μπορείτε να κάνετε αυτό που θέλετε να κάνετε. Όταν γράφτηκα σε αυτόν τον αγώνα, ήμουν ένας άνθρωπος διαλυμένος, ένας άνθρωπος που δεν είχα αυτοπεποίθηση, χωρίς πάθος, χωρίς όραμα. Η πίστη των ανθρώπων γύρω μου για το πρόσωπό μου και πόσα μπορούσα να πετύχω, μου έδωσε καινούρια δύναμη και καινούρια αυτοπεποίθηση. Ανακάλυψα τα όρια μου και όχι μόνο ανακάλυψα τα όρια μου, ανακάλυψα ότι όσο σπρώχνουμε τα όρια μας παραπέρα, τόσο αυτά διευρύνονται και οι ικανότητες μας είναι πραγματικά απεριόριστες. Το είπε και στο βιντεάκι που ακούσαμε πριν, αλλά ο Henry Ford είπε «Whether you think you can or you can't, you're right». Είτε πιστεύετε ότι μπορείτε να το κάνετε ή ότι δεν μπορείτε να το κάνετε, έχετε δίκαιο. Τα πάντα είναι στο μυαλό σας. Κανένας άλλος δεν καθορίζει τι μπορείτε να κάνετε ή όχι και τι μπορείτε να πετύχετε ή όχι στη ζωή σας. Η φιλοσοφία του Clipper γενικά μου έμαθε πάρα πολλά. Και πέρα από το πώς μπορούμε να πετύχουμε ο καθένας μας και τις δυνάμεις που έχουμε ο καθένας μας, μου έμαθε και για την ευθύνη που έχουμε εμείς όσοι έχουμε κάποια προνόμια, όποια και είναι αυτά τα προνόμια μας, είτε τα αναγνωρίζουμε είτε όχι, να δημιουργούμε ευκαιρίες και να δίνουμε χώρο και χρόνο στους λιγότερο προνομιούχους από εμάς.
Εκτός από την 74χρονη, την οποία δέχτηκε το Clipper, και επίσης υπήρχαν πολλοί άνω των 60 και 65. Και γενικά ο Σερόπιν έχει τη φιλοσοφία ότι για όσον μπορώ εγώ να κάνω ιστιοπλοεία, μπορεί ο καθένας. Είναι περίπου 80 ο Σερόπιν. Οπότε, εκτός από αυτή την 74χρονη στην ομάδα μου, δέχτηκε να συμμετέχει στον αγώνα αυτό και ένα άτομο με μια αναπηρία. Δέχτηκε έναν κοφό. Σκεφτείτε πόσο θόρυβο κάνει ο αέρας και τα κύματα στις συνθήκες που ήμασταν και πόσο δύσκολο είναι να επικοινωνήσουμε ο ένας με τον άλλο μέσα σε φωνές, μέσα σε καταιγίδες για να ακουστούμε. Και ποια είναι η επιπρόσθετη δυσκολία του να έχεις ένα συναγωνιστή ο οποίος δεν ακούει. Πόσο πιο εύκολο θα ήταν για τον Clipper ή για τον καθένα από εσάς, αν βρισκόσασταν στην ίδια θέση ή σε μια άλλη θέση που μπορεί να χρειαστεί να προσλάβετε ή να δώσετε την ευκαιρία σε ένα άτομο που νομίζετε ότι θα δυσκολευτεί. Πόσο πιο εύκολο θα ήταν, συγγνώμη, αλλά πραγματικά νομίζω είναι πολύ δύσκολο, δεν μπορούμε να σε πάρουμε. Παρ' όλα αυτά, η φιλοσοφία του Clipper είπε, «ΟΚ, αυτό είναι έξτρα δύσκολο. Άρα, πώς θα το κάνουμε, πώς θα το λύσουμε?» Αυτή είναι η φιλοσοφία του Clipper. Και έτσι η δική του η ομάδα, γιατί το παιδί αυτό δεν άνοιγε στη δική μου ομάδα, η δική του ομάδα αποφάσισε ότι θα φορούν lipstick που φωσφορίζει μέσα στη νύχτα για να μπορεί να διαβάζει τα χείλη τους όταν δεν θα μπορεί να βλέπει. Το παιδί αυτό, ο Γκάβιν, στη συνέχεια έγινε ήρωας, διότι όταν το σκάφος του ήταν μες στη μέση του ωκεανού, έπεσε πάνω σε ένα άλλο σκάφος, βρήκαν ένα άλλο σκάφος, του οποίου ο καπετάνιος είχε ανέβει πάνω στο κατάρτι για να φτιάξει κάτι και είχε κολλήσει. Ήταν μόνο ένα άλλο άτομο πάνω στο σκάφος μαζί του, οπότε δεν μπορούσε το άλλο άτομο να ανέβει. Χρειάζεται κάποιον να σε ανεβάσει πάνω. Κρεμόταν εκεί πέρα, νομίζω, για 1-2 μέρες το άτομο αυτό. Σίγουρα θα πέθαινε αν έμενε, αν δεν πήγαινε κάποιος να τον σώσει. Ο Γκάβιν προθυμοποιήθηκε με κίνδυνο της δικής του ζωής να ανέβει πάνω στο σκάφος για να τον κατεβάσει. Και τον κατέβασε. Και αργότερα έλαβε ένα βραβείο Ανδρείας για την πράξη που έκανε. Εάν το Clipper είχε αρνηθεί αυτή τη θέση στον Γκάβιν, ίσως αυτό το άτομο να είχε πεθάνει, ίσως να μην ζήσει, να μην είχε ζήσει. Θα ήθελα αυτό να το θυμάστε την επόμενη φορά που κάποιος που είναι διαφορετικός από εσάς, με τον οποιοδήποτε τρόπο, ίσως λειτουργεί πιο αργά, ίσως έχει μια αναπηρία. Ίσως είναι μια γυναίκα σε μια θέση που δεν βλέπετε συχνά γυναίκες και προσπαθεί να πετύχει κάτι. Πριν βιαστείτε να προδικάσετε τι μπορεί αυτός ο άνθρωπος να πετύχει, φροντίστε να δημιουργήσετε όσο το δυνατόν τις πιο πρόσφορες συνθήκες για αυτόν τον άνθρωπο να πετύχει. Γίνεται μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος. Θα ήθελα να σας αφήσω με μια σκέψη ελπίδας. Για τον οποιοδήποτε εδώ μέσα έχει περάσει μια άσχημη περίοδο της ζωής του ή μια περίοδο που νόμισε πως η ζωή του τελείωσε ή ότι δεν έχει νόημα. Ακόμη και για αυτούς που περνούν αυτή τη στιγμή μια άσχημη περίοδο και νομίζουν ότι δεν θα βγουν ποτέ από πάνω. Στη θάλασσα έμαθα ότι όσο προετοιμασμένος κι αν είσαι για τον καιρό, πάντα μπορεί να σε ξαφνιάσει με απρόσμενες καταιγίδες, με απρόσμενους τυφώνες. Και πάντα πρέπει να είσαι προετοιμασμένος να αλλάξεις τα πανιά σου ή να αλλάξεις την πορεία σου. Όμως, κανένας τυφώνας δεν κρατάει απάντα. Έπρεπε να καταρρεύσει η ζωή μου, η δική μου, όπως την ήξερα, για να μπορέσω να ξαναγεννηθώ νικήτρια και να αναγεννηθώ από τις στάχτες μου και να μπορέσω να ξαναχαμογελάσω. Δεν ήταν ένας εύκολος δρόμος, όμως με μικρά βήματα και μπόλικες αγκαλιές και στήριξη από τους ανθρώπους δίπλα μου, όλα είναι δυνατά. Καμιά φορά οι χειρότερες μας στιγμές μπορούν να μας οδηγήσουν στις μεγαλύτερες νίκες. Εγώ φοβόμουν τα χειρότερα. Φοβόμουν ότι θα χάνα τη δουλειά μου, ότι θα έμενα άστεγη, φοβόμουν ότι δεν θα ξανέμουν ποτέ με κανέναν, ότι δεν θα έβγαινα από την κατάθλιψη. Φοβόμουν. Είμαι εδώ για να σας πω ότι καμιά φορά η αλλαγή είναι λιγότερο τρομακτική από αυτό που φανταζόμαστε στο μυαλό μας. Οι φόβοι μας είναι που μας κρατάνε πίσω και όχι η πραγματικότητα. Ποτέ δεν θα μπορούσα να φανταστώ όταν ήμουν σε κατάθλιψη την επιτυχία που θα απολάμβανα σήμερα και ότι η φάτσα μου θα έβρισκε το δρόμο να είναι στο μετρό του Λονδίνου για να κάνω inspire και άλλους ανθρώπους να πετύχουν κάτι αξιοθαύμαστο. Μην αφήνετε τους φόβους να κυριεύουν τις αποφάσεις σας. Αποδεχτείτε το φόβο. Πάντα θα είναι μέρος του ταξιδιού ο φόβος. Απλά προχωρήστε σε αυτά που θέλετε να κάνετε.
Σας ευχαριστώ που με ακούσατε και εύχομαι η δική μου ιστορία να είναι ο καταλύτης για να αλλάξετε τη δική σας ζωή. Τρελό, ε! Πάρα ευχαριστούμε, μία. Πραγματικά. Εγώ ευχαριστώ. Ο ένα φύγεται που τη ήταν και να πάτε να βουράτε με στους ωκεανούς. Ο στόχος είναι τα μηνύματα που μας είπε η Μέμνια να τα βάλουμε στην προσωπική μας ζωή, αλλά και στην επαγγελματική μας. Να ακούσουμε όσα μας είπε, τούτα πράγματα μετά από τέτοιες τέλειες ομιλίες, θέλουν την ώρα τους για να κάτσουν κάτω και να, δουλέψουν, να τα δουλέψουμε στο μυαλό μας για να πάρουμε τα μηνύματα όλα που πρέπει να πάρουμε για να κάνουμε την ζωή μας καλύτερη τόσο για μας όσο και για τους γύρω μας. Κρατώ ότι θετικό ήταν. Κρατώ το ότι όταν είμαστε κάτω πρέπει να δούμε ότι να τελειώσει τον το storm και να περάσει και πρέπει να βρούμε το στόχο μας και τον τρόπο να προχωρήσουμε. Πρέπει να είμαστε δυνατοί, να έχουμε θετικούς ανθρώπους στη ζωή μας, να μην φοβούμαστε να πάρουμε τα ρίσκα μας, να κάνουμε την αλλαγή στη ζωή μας. Με αυτά τα λίγα, να ευχαριστώ και πάλι τη Μέμνια, διότι ήταν εξαιρετική. Ευχαριστώ. Θέλω να με ρωτήσει κάποιος κάτι, παίρνουμε ερωτήσεις. Ναι, αν έχετε ερωτήσεις, ευχαρίστως. Επίσης, έξω έχουμε καφέ, χυμών, νερό. Ξανά, αν γίνεται inspire από η Μέμνια, υπάρχουν πληροφορίες έξω πώς μπορείτε να ψηφίσετε για το International Greek Competition που είναι στην Αγγλία. Μπορείτε να αφήσετε το email σας, μπορείτε να την βρείτε στα Facebook, στα Instagram, στα Twitter, καινούριο και στο LinkedIn. Πρόσφατα έκαμε, διότι δεν τα είσαι και πολλά. Με αυτά τα λίγα ερωτήσεις... Είμαι στους ωκεάνους. Ερωτήσεις προς τη Μέμνια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση, γιατί όντως είναι πολύ σημαντική ερώτηση. Γιατί όντως όταν έχεις εκτεθεί σε αυτά τα ερεθίσματα, είναι πολύ δύσκολο μετά να αποδεχτείς αυτό που σου πλασάρει μια κοινωνία, ότι είναι αυτό που πρέπει να κάνεις. Το να πας σε μια δουλειά, 9 με 5, συγγνώμη αν θα σου δώσουν παρέτηση πολύ από τη σειρά. Και να 9 με 5 μας, εμάς είναι 8-2. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να επανενταχθείς καταρχήν γιατί έχεις βρει άλλους ανθρώπους που σκέφτονται σαν εσένα. Έχεις βρει ανθρώπους που ανοίγουν στη δική σου φυλή, μπορώ να το πω έτσι, ότι δεν είσαι εσύ ο τρελός, είσαστε όλοι τρελοί μαζί. Και βλέπεις ότι αυτό το lifestyle που θέλεις να κάνεις υπάρχει. Πολλοί κόσμος ζει χωρίς πλάνο, πολλοί κόσμος ζει πάνω σε ένα σκάφος. Δεν λέω τώρα ότι αυτή είναι η ζωή που θα ήθελα να κάνω. Όντως είναι δύσκολη η επανένταξη. Όμως μετά από πολλή σκέψη, αποφάσισα ότι θα φτιάξω τη δική μου με τους δικούς μου όρους. Δεν είναι ένα τελειωμένο πλάνο, είναι ένα πλάνο που είναι εν ενεργεία, αλλάζει αναλόγως με τις ανάγκες μου. Απλά αυτό που αντιλήφθηκα είναι ότι θέλω να έχω περισσότερα από τα πράγματα τα οποία με κάνουν χαρούμενη στη ζωή μου αυτή τη στιγμή και λιγότερα αυτά τα πράγματα που πρέπει να κάνω, γιατί κάποιος μου είπε ότι πρέπει να τα κάνω. Ποιος είναι αυτός ο κάποιος, η κοινωνία, τα expectations. Οπότε αυτή τη στιγμή, αντί να έχω μία μόνιμη δουλειά για να σου απαντήσω στην ερώτηση, έχω αποφασίσει να ζω με ανασφάλεια, να το πούμε εντός εισαγωγικό, με μια ανασφάλεια που δεν μπορεί ο καθένας να την αποδεχτεί, αλλά την έμαθα γιατί στον ωκεανό δεν μπορούσα τίποτε να προβλέψω. Μας έλεγαν ο καιρός θα είναι καλός, αλλά φανίζοντας σύννεφα έβρεχε, τυφώνες, έπρεπε να είσαι προετοιμασμένος για τα πάντα. Οπότε τώρα δεν κρατώ μία μόνιμη δουλειά. Βρίσκω συμβόλαια, συμβάσεις, ας πούμε, στην Αγγλία, πηγαίνω για λίγο καιρό, επιστρέφω. Κάποιος άλλος άνθρωπος μπορεί να μην μπορεί να ζήσει με αυτήν την ανασφάλεια, όμως τα εχέγγυα που έχω πάρει από αυτή μου την εμπειρία με έκαναν να έχω πίστη ότι ούτε για να έρθει εγώ θα το αντιμετωπίσω και να χάσω τη δουλειά μου αύριο θα το αντιμετωπίσω. Και έχω γεμίσει τη ζωή μου, γιατί
Είναι εύκολο να λέμε δεν έχω χρόνο για εκείνο, δεν έχω πιεζόμενο με το ένα. Όλοι βρίσκουμε χρόνο για τα πράγματα για τα οποία είναι προτεραιότητες. Έτσι, για μένα, προτεραιότητες είναι η μουσική, το γράψιμο. Φροντίζω να έχω χρόνο στη ζωή μου, έχω δημιουργήσει χρόνο, έχω αποδεχτεί να παίρνω λιγότερα χρήματα για να είμαι πιο ευτυχισμένη. Αυτός ήταν ο συμβιβασμός που έκανα μετά από αυτό το ταξίδι. Χρήστο. Κάποιος άλλος. Είναι μια πολύ έτσι, tricky question. Επειδή ο ιστιοπλός μέσα μου θέλει να απαντήσει, ναι, ναι, εννοείται θα το ξανάκανα. Στην πραγματικότητα θα το ξανάκανα, πιστεύω. Αλλά όταν τελείωσα, όταν διασχίσαμε τον Νότιο Ωκεανό, για να πω την αλήθεια, το μεγάλο το ταξίδι, γιατί μετά πήγαμε για γύρω από την Αυστραλία. Αλλά την πρώτη φορά που πάτησα το πόδι μου στην Αυστραλία, κατέβηκα στη στεριά. Και κοίταξα, λέω, εντάξει, λέω, έχω δύο πόδια, έχω δύο χέρια, έφτασα, Χριστέ μου, τι έκανα. Και μετά από αυτό είπα, Χριστέ μου, τι φυλακία ήταν. Εντάξει, δεν το είπα έτσι ακριβώς, απλά όταν μπαίνεις σε αυτόν τον αγώνα, εντάξει, σου κάνουν training 4 εβδομάδες, βλέπεις τα βιντεάκια, παίρνεις μια ιδέα, αλλά τίποτα δεν μπορεί να σε προετοιμάσει για το τι βλέπεις όταν είσαι μέσα στους ωκεάνους. Τίποτα. Ό,τι και να σας πω και όσα βιντεάκια και να σας δείξω, δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς είναι όταν πέφτουν κύματα από πάνω σας, βρέχει την ίδια στιγμή, το σκάφος παίρνει τις γωνίες που είδατε. Έτσι, αν θα το ξανάκανα, θα ήταν με πολύ περισσότερο, όχι φόβο, αλλά με περισσότερη γνώση του τι περιμένω. Θα ήθελα να ξαναβρισκόμουν σε τέτοιους ωκεανούς, γιατί σου παρέχουν ένα απίστευτο αίσθημα ελευθερίας. Είσαι εσύ και η φύση, τίποτα άλλο. Θα ήθελα, ναι. Κάτι άλλο είναι, θα πάμε για καφέ. Μπορεί να μιλήσετε με μια ανέξω, να βγάλετε φωτογραφίες, θα θέλετε μαζί. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Είσαι τέλεια. Ευχαριστώ. Πραγματικά.